Απόλυτα δίπλα στους εργαζομένους. Απόλυτα δίπλα στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη απεργία. Εδώ μιλάμε για απεργία ανθρώπων οι οποίοι βάλλονται από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δείχνουν ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι έχετε προσφέρει εσείς όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, αλλά και οι συμβασιούχοι και στους παιδικούς σταθμούς τι έχετε προσφέρει στην κοινωνία. Δείχνουν απόλυτη άγνοια για το τι συμβαίνει, απόλυτη άγνοια για το τι πρόκειται να συμβεί. Εγώ δηλώνω εφθαρζός ότι ο Δήμος χωρίς εσάς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και θα ήμουν αχάριστο ως Δήμαρχος, ως Δημοτική Αρχή, αν δεν στεκόμουν δίπλα σας από την πρώτη στιγμή σε αυτόν τον αγώνα. Διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε δίπλα μέχρι το τέλος, μέχρι τη δικαίωση. Και σε αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο ως Δήμος Λέσβου, θα κινητοποιήσουμε και τους άλλους Δήμους της περιφέρειας. Ως πρόεδρος της ΠΕΔ, έχω βάλει το θέμα στο επόμενο συμβούλιο της ΠΕΔ, οπότε ελπίζω από όλους τους συναδέλφους δημάρχους και τις δημοτικές αρχές και των άλλων νησιών να κάνουμε και σε αυτό το τομέα ένα κοινό μέτωπο διεκδίκησης. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτοί που μας κυβερνούν, αυτοί που νομοθετούν γενικότερα, είναι τόσο τρελοί που να μην βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Θα τους κάνουμε να καταλάβουν και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους να τους κάνουμε να καταλάβουν και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Λοιπόν, μη σκύβετε το κεφάλι, συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί και ελπίζουμε ότι θα δικαιωθούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε Δήμαρχε. Και ακόμα μια φορά, με αυτή την ευκαιρία, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για ό,τι κάνετε για αυτό το Δήμο, για ό,τι κάνετε για τους συμπατριώτες μας, για τους συμπολίτες μας. Γνωρίζω ότι χωρίς εσάς δεν θα είχαμε κάνει τα μισά από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Η τέταρτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα δώσαμε ένα βροντερό παρόν εργαζόμενοι στην καθαριότητα με την συνοχή και τη συμβάση και των διοικητικών υπαλλήλων. Κάναμε μια επιτυχημένη πορεία, δείχνουμε την αντίδρασή μας ότι άμεσα θα πρέπει να συνεχιστούν τα βαρέα και ανθυγινά στους εργαζόμενους της καθαριότητας. Άμεση λύση στο ζήτημα των συμβασιούχων και της καθαριότητας αλλά και των παιδικών σταθμών και των ό,τι άλλων συμβασιούχων υπάρχουν, όπως βοήθεια στο σπίτι κτλ. Άμεση λύση, και θεωρούμε ότι άμεση λύση πρέπει να δοθεί μετά τη συνάντηση που έγινε χθες με τον Υπουργό Παιδείας και τον κύριο Σκουλέτη για το θέμα των νηπιαγωγείων, όπου θα πρέπει κάθε γονέας να επιλέγει δημοκρατικά αν το παιδί του 4 χρόνων θα θέλει να επιλέξει το νηπιαγωγείο ή τους παιδικούς σταθμούς, διότι αν γίνει νόμος, τότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στους παιδικούς σταθμούς, τόσο στο προσωπικό και ιδιαίτερα στο έκτακτο προσωπικό που είναι μέσω ΕΣΠΑ, διότι θα φτάσουμε σε εκατοντάδες απολύσεις. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Περιμένουμε σήμερα τη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με την Ομοσπονδία μας και θεωρώ ότι θα δοθεί μία μάχη
μέχρι όπου τακτοποιηθούν όλα τα προβλήματα. Θέλουμε τη συνένεση του κόσμου, του θέλουμε δίπλα μας, του συμπολιτών μας, γιατί πιστεύω ότι και αυτοί αύριο θα έχουν τα παρόμοια προβλήματα. Και νομίζω με τη σύμπλευση όλων μπορούν να λυθούν τα προβλήματα.